Για μένα ήρθες. Σώπα. Για μένα ήρθες, ψυχή μου. Έχουμε τόσα βάσανα και οι δυο μας. Άσε με. Όταν έρχεσαι. Όταν έρχομαι, να με διώχνεις. Να θυμάσαι πως τίποτα δεν αγάπησα πιο πολύ από σένα. Μόνος σου έφτιαξες καφέ. Έλα κάθισε, θέλω να σου μιλήσω. Την άλλη εβδομάδα θέλω να κατέβεις στα Χανιά. Θα πάμε στο συμβολιογράφο. Τι να κάνουμε? Αν μου συμβεί κάτι, θέλω να αναλάβεις εσύ την επιχείρηση. Τι να σου συμβεί? Θέλει και ο Κωνσταντής να πάρει τη θέση μου. Θεία, μην τα ξανακούσω αυτά. Κανείς δεν μπορεί να πάρει τη θέση σου. Δεν αποφασίζεις εσύ. Εγώ αποφασίζω. Κάθισε. Κάτσε, είπα. Κοίταξέ με. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τι σκέφτεσαι. Καμιά φορά αναρωτιέμαι σε ποιον μοιάζεις πιο πολύ. Σε σένα. Με τη Μαρία έχετε την ίδια ηλικία. Κι όμως αυτή είναι παιδί μπροστά σου. Αν μας συμβεί κάτι, αυτή δεν έχει κανέναν άλλον εκτός από σένα να την προστατέψει. Εγώ δεν μπορώ να προστατέψω τον εαυτό μου. Θα προστατέψω κι άλλο. Αυτό έχεις να πεις μόνο? Ναι, αυτό. Το ίδιο νόμιζα κι εγώ για τον εαυτό μου. Κι όμως τα κατάφερα μια χαρά. Θα ήμουνα δε θα ήμουνα ένα χρόνο μεγαλύτερος όταν ο Μάρκος με έβαλε στην επιχείρηση. Και αργότερα, όταν έφυγε ο Γιάννης, πέρασαν όλα στα χέρια μου. Πελαγιά, ακόμα κι αν υπήρχε αρσενικός κληρονόμος στην οικογένεια, εγώ πάλι εσένα θα διάλεγα. Μια τέτοια ευθύνη. Γιατί? Γιατί? Γιατί τα βάρη της οικογένειας θα επομίζονται πάντα οι πιο δυνατοί. Αυτό το λιόφυτο είναι πάνω από 100 χρονών. Από τον προπάπο μου. Μια φορά μας είπαν από την ΕΟΚ να τα ξεπατώσουμε και να βάλουμε καινούργια. Μα εγώ είπα όχι. Μήπως όμως τα καινούργια βγάζουν περισσότερο λάδι? Δεν ξέρεις, ζώνεις την ιστορία μιας φαμίλιας για λίγο λάδι παραπάνω, Μαρία. Έχεις δίκιο, παππού. Άμα αποθάνω εγώ, κάνετε ό,τι θέλετε. Τι κάνεις, τρελάθηκες? Τον αγαπάω. Αν τον δει ο παππούς, θα γίνει χαμός. Γιατί δεν φεύγει, ρε γαμώτο, τι θέλει τώρα? Μαρία! Λίζα! Χώρα, δεν άκουσες? Καλημέρα, κοπελιές. Καλημέρα, Νότι. Καλημέρα, Λευτέρη. Πού, στην εκκλησία πας? Ναι, μωρ, κάθε μήνα η γυναίκα μου το έχει τάμα να σέσει στον Άγιο λάδι και κρασί. Τι τα θέλει ο Άγιος, δεν κατέω. Για τους φτωχούς τα θέλει. Άμα είναι για τους φτωχούς, χαλάλι τους. Το Θεόκλητο θες? Ναι, αν είναι μέσα, πες το ότι το περιμένω στο καφενείο. Θα το πω, Λευτέρη.
Ευχαριστώ. Καλό σου δρόμο. Αντώνια, ευχαριστώ. Γιώργη. Τι τα κάνεις, Ευαγγέλη? Καλώς όρισες, φίλε μου. Αλλά κάτω και εγώ πως θα βγαίνεις. Θα σε περίμενα απ' έξω. Να έχεις ένα φίλο να σε περιμένει, κακομοίρη μου. Να μην είσαι μόνος σου. Εγώ όμως έμαθα πως όσο ήμουν στο κρατητήριο, εσύ σου μέρα ανοίχτα εκεί με το Σύφη. Σε ευχαριστώ, Ευαγγέλη. Έτσι είναι, φίλοι. Κι εγώ, όταν ήταν φυλακή ο Κωνσταντής, πήγαινα κάθε εβδομάδα και τον έβλεπα. Αυτό που έκανες για μένα δεν θα το ξεχάσω. Άντε, πάμε να σε κεράσουμε, μεράκι. Υποβρύχιο. Υποβρύχιο. Με μεζέ. Με μεζέ. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, Πατρίκο. Καλώς όρισες. Έλα. Έλα να κάτσεις. Τι αγεράσουμε? Εγώ γερνάω. Εγώ υποβρύχιο. Πέρα του και ένα μεζέ. Πέρασαμε και με σένα μεγάλη αγωνία. Αλήθεια, λέει. 40 ονοματέοι έκαναν παρέλαση στην ασφάλεια. Ρώτα για τον Κυριάκο που δεν ήθελε τη ζωή του όταν μας είδε. Κυριάκο. Άρα, Γιώργη, να προσέξεις τη ζωή σου, αγόρι μου. Έλα. Άντε, βίβα. Πάντα γεια. Βίβα, παιδιά. Γεια. Υγεία. Βίβα. Νομίζεις πως θα την κλειτώσεις, Γιώργη? Καλιά είναι να κρύβεσαι. Και όχι να κυκλοφορείς ελεύθερος. Άστο με. Άστο με. Επειδή δεν στο κάνει. Έχεις άδικο, Λευτέρη. Όταν ο ξαδερφός βγήκε από τη φυλακή, οι χωριανοί κάνανε γλέντι. Κάνε την πάντα, Κυριάκο. Κι εγώ δεν είμαι ο Κωνσταντής να ξεπληρώνω τα χρεωστούμενα. Αφήνοντα τον εχθρό μου να κυκλοφορεί ελεύθερο. Σε παρακαλώ, για χάρη τη φιλία μα! Να αφήσει το αδερφό σου να μην κυκλοφορεί στον δρόμο. Τον αδερφό μου να μην τον πιάνει στο στόμα σου. Άκουσε! Πε του! Όπου τον βρω, δεν την γλιτώνει. Δεν θεμάτωρε τον καταραμένο. Είσαι όλοι σα μέσα, μωρέ! Γιώργη! Γιώργη, δώσε τόπο στην οργή. Και εσύ, Λευτέρη, τι θέλετε, μωρέ? Να σκοτωθούν και άλλοι αθώοι. Μην ξεχάσεις να πεις στο αδερφού σου αυτό που σου είπα. Εμείς οι δυο θα τα ξαναπούμε. Όποτε θέλεις, Δρακό Λευτέρη.